Γεια σας! Το συγκεκριμένο βίντεο είναι ένα βίντεο που μου ζητήσατε πάρα πολλές. Μου έχετε αφήσει σχόλια σε άλλα βίντεο, στο Facebook, στο blog και παντού. Και αφορά το Clarisonic. Έχω ήδη κάνει ένα blog post στην αρχή όταν άρχισα να χρησιμοποιώ το Clarisonic και θα βάλω το link από κάτω, αλλά σας είχα πει ότι αν ενδιαφέρεστε μπορώ να κάνω ένα πιο αναλυτικό review, όπως επίσης μπορώ να κάνω και μία σύγκριση με ένα αντίστοιχο μηχάνημα που χρησιμοποιώ εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια από την εταιρεία Sirius, το Skinsonic, και να σας πω κάποια πράγματα γι' αυτό, γιατί έχω και γι' αυτό ένα πολύ αναλυτικό blog post και θα το βάλω από κάτω, αλλά τώρα έχω τη δυνατότητα πραγματικά, αφού χρησιμοποιώ και τα δύο αρκετό καιρό, να σας κάνω μια πιο αναλυτική σύγκριση. Το Clarisonic λοιπόν το έχω από τα τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, κάπου μέσα στο Δεκέμβρη για να είμαι ειλικρινής νομίζω, και το χρησιμοποιώ από τότε σχεδόν καθημερινά, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, κάποια από τα ταξίδια στα οποία δεν το ήθελα να το πάρω μαζί μου. Και το Clarisonic μου έχει σταλεί από την εταιρεία Cool Brand σε συνεργασία με την εταιρεία Clarisonic, και αυτό που μου έχουν στείλει είναι το Clarisonic Plus. Από όσο γνωρίζω, στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει μέσα στον Απρίλιο και γι' αυτό και σκέφτηκα ότι είναι πολύ καλή ιδέα να το κάνω το βίντεο αυτό όσο δυνατόν πιο σύντομα, γιατί πολλές κοπέλες με ρωτάτε. Το Clarisonic 1. Το Clarisonic Plus είναι το πιο εξελιγμένο μοντέλο της εταιρείας Clarisonic και έρχεται με κεφαλή και για το πρόσωπο, αλλά με κεφαλή και για το σώμα. Επομένως, μου ήρθε σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο κουτάκι. Και έχει όλα, έχει οδηγίες φυσικά, τα πάντα, και φωτογραφίες από διάφορες μελέτες που έχουν κάνει με το προϊόν. Μου άρεσε πάρα πολύ πως είναι φτιαγμένο. Και από εκεί και πέρα περιείχε το ίδιο το Clarisonic, μία κεφαλή για το πρόσωπο, νομίζω την κλασική αν είμαι ειλικρινής, μία κεφαλή για το σώμα, τη βάση του Clarisonic για να το φορτίζετε, και περιείχε ακόμη και, πού είναι, μισό λεπτό να σας το δείξω, ένα travel size cleanser για το πρόσωπο και ένα travel size cleanser για το σώμα. Αυτό που μου ήρθε είναι το ροζ και ας σας το δείξω, είναι αυτή εδώ η ομορφιά. Clarisonic Plus, νομίζω ότι το 1 είναι σχετικά μικρότερο, δεν ξέρω πόσο μικρότερο, και το Plus βγαίνει σε 3 χρώματα, σε ροζ, άσπρο και σε κάτι άλλο που δεν θυμάμαι τι ακριβώς, και από αυτά χαίρομαι πάρα πολύ που πήρα το ροζ, νομίζω ότι το προτιμώ περισσότερο. Το 1 όμως, όπως ξέρω, βγαίνει σε πάρα πολλά χρώματα, επομένως έχετε πάρα πολλές επιλογές. Εδώ είναι η βάση με την οποία μπορείτε να το φορτίσετε, όπως βλέπετε εδώ πέρα, επομένως δεν λειτουργεί με μπαταρία, μπαίνει πάρα πολύ απλά και κάθεται έτσι στη βάση και φορτίζει, και όσο φορτίζει θα δείτε ότι ανάβουν αυτά εδώ, και όταν το χρησιμοποιείτε είναι, όταν είναι full φορτισμένο ανάβουν όλα, και όσο πέφτει η μπαταρία θα δείτε στις χρήσεις ανάβει μόνο το τελευταίο. Για μένα, από τη χρήση που του κάνω, που είναι σχεδόν καθημερινή, δηλαδή καθημερινή είναι, απλώς κάποιες φορές δεν το χρησιμοποιώ 2 φορές την ημέρα, έχω παρατηρήσει ότι η μπαταρία κρατάει πολύ καιρό. Νομίζω ότι πρέπει να γράφει και στο κουτί, θα το κοιτάξω και θα σας πω για πόσο περίπου χρήσης κρατάει μία φόρτιση. Αλλά αν το φορτίσετε σωστά και το αφήσετε αρκετές ώρες επάνω, είναι πολύ ικανοποιητική η φόρτιση. Έρχεται λοιπόν με αυτό εδώ το brass head, και το πολύ σημαντικό για μένα, και είναι και μια διαφορά από το Skinsonic που χρησιμοποιούσα ως τώρα, είναι ότι έχει καπάκι. Και αυτό το κάνει τέλειο για ταξίδι, γιατί μπορείτε να το πάρετε μαζί σας παντού. Αυτή εδώ είναι η βούρτσα που μπορείτε να δείτε, την οποία πρέπει να την καθαρίζετε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Εγώ την καθαρίζω μετά από κάθε χρήση χωριστά, για να είμαι σίγουρη, και κυρίως όταν καθαρίζω το πρόσωπό μου με αυτήν αφού βγάλω το make-up, γιατί σίγουρα υπάρχουν υπολείμματα make-up επάνω και δεν θέλω να μένουν πάνω στη βούρτσα.
Τη βούρτσα πρέπει να την αλλάζετε κάθε 3 μήνες, εάν τη χρησιμοποιείτε 2 φορές την ημέρα. Και μετά ανάλογα με τη χρήση που τις κάνετε. Αλλά είναι καλό να μην την κρατάτε, κατά την άποψή μου, πάνω από 4 με 5 μήνες ούτως ή άλλως, εκτός πια αν δεν το χρησιμοποιείτε ποτέ. Αλλά και πάλι φοβάστε για την περίπτωση που θα μείνουν βακτήρια επάνω. Είναι αρκετά μαλακή σε σύγκριση με το Skin Sonic που είχα, που θα σας το δείξω και αυτό γρήγορα για να δείτε και συγκριτικά μεγέθη και τα λοιπά. Είναι πολύ πιο μαλακή. Πάρα πολλοί λένε ότι είναι σκληρό για την επιδερμίδα, ότι δέρνει το πρόσωπο. Εγώ δεν είχα ποτέ αυτή την αίσθηση. Έχω αγοράσει επίσης, αλλά δεν την έχω χρησιμοποιήσει ακόμη, και την Deep Pore Brass Head, που είναι για μεγάλους πόρους και για βαθύ καθαρισμό. Θα σας τη δείξω λίγο γρήγορα, αλλά δεν την έχω χρησιμοποιήσει για να σας κάνω αναλυτικό review. Και αυτή έρχεται με το δικό της καπάκι, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικό και είναι πολύ μαλακή, περιέργως, ενώ την περιμένεις ότι θα είναι σκληρή. Απλώς αυτή υποτίθεται ότι κάνει πιο βαθύ καθαρισμό. Έχω μία φίλη που τη χρησιμοποιεί αυτή καθημερινά, γιατί έχει πρόβλημα με τους σπόρους και έχει λιπαρό δέρμα. Τη λατρεύει, θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη βούρτσα για αυτήν και πραγματικά θα πρέπει λίγο να δοκιμάσετε τι λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Στην Αμερική υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από brass heads, που δυστυχώς εδώ στην Ελβετία δεν έχουν έρθει ακόμη και δεν ξέρω πόσο καιρό θα κάνουν να έρθουνε. Έχω αρκετές στο νου μου που θέλω να δοκιμάσω αν έρθουνε. Για να σας το δείξω λίγο και πώς λειτουργεί, μάλλον να σας δείξω πρώτα και το body brass. Είναι αυτό, είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά παρόλα αυτά κλειδώνει και μπαίνει τέλεια. Και έχετε και αυτό με το δικό του καπάκι και θα δείτε, είναι αρκετά μεγάλο και είναι πάρα πολύ καλό για καθαρισμό στο σώμα. Για μένα αυτό που έκανε το Clarisonic Plus να ξεχωρίζει είναι το γεγονός ότι μπορώ να το χρησιμοποιήσω και στο σώμα και στο πρόσωπο, γιατί δεν μπορώ να πω ότι δεν ήμουν ικανοποιημένη από το Skin Sonic. Και θα δείτε εδώ πέρα ότι έχει το κουμπάκι με το οποίο ανοιγοκλίνει. Κάνει ήχο όποτε ανοιγοκλίνει. Βλέπετε ότι ουσιαστικά δονείται και δεν είναι ότι στριφογυρνάει η βούρτσα. Και αυτή είναι η διαφορά με πάρα πολλές βούρτσες, γιατί είχε βγάλει νομίζω και η Sigma στο παρελθόν. Είχαν βγάλει διάφορες εταιρείες βούρτσες οι οποίες γυρνούσαν και οι οποίες πραγματικά από τη μηχανική κίνηση γδέρνανε το πρόσωπο και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ άγριες για το πρόσωπο. Το Clarisonic δεν είναι σε καμία περίπτωση έτσι. Και έχετε διαφορετικούς τύπους όταν το έχετε αναβοσβήνει και είναι σε pose, επομένως μπορείτε να το ξαναπατήσετε και να συνεχίσει. Και εγώ εδώ πέρα έχω τον κλασικό τύπο του ενός λεπτού, όπου πάτε 30 δευτερόλεπτα στην περιοχή του μετόπου και θα ακούσετε ότι στα 30 δευτερόλεπτα επάνω κάνει έναν ήχο, σφυρίζει όπως ακούσατε, και μετά πάτε 30 δευτερόλεπτα σε μύτη και πηγούνι. Συγγνώμη, 20-20, όχι 30. Και μετά έχετε 10 δευτερόλεπτα για κάθε μάγουλο. Περιμένω λίγο να ακούσετε και το επόμενο beep, γιατί μιλούσα πριν. Όπως ακούσατε. Και όταν τελειώνει όλο, μετά σταματάει. Έχει και άλλα προγράμματα. Έχει ένα πρόγραμμα, τα προγράμματα μπορείτε να τα αλλάξετε από εδώ. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο νομίζω ότι είναι λίγο πιο ήπιο ακόμη από αυτό και είναι επίσης του ενός λεπτού και έχει και ένα αντίστοιχο πρόγραμμα που σύνολο πάει 2 λεπτά και είναι διπλάσιος χρόνος που έχετε για κάθε περιοχή. Εγώ νομίζω ότι για μένα το πρόγραμμα του ενός λεπτού κρατάει λίγο, είναι πολύ πρακτικό, με βολεύει πολύ και γενικά το έχω λατρέψει. Και εδώ βλέπετε όταν λειτουργεί, όπως είπα, και τη φόρτιση, πόσο φορτισμένο είναι. Που θα έπρεπε να ήταν λίγο περισσότερο σε μένα, γιατί αλλά τέλος πάντων, μερικές φορές. Αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένη από τη φόρτιση που κάνει. Και αντίστοιχα, έχει, το στρίβεται και βγαίνει, έχει 3 διαφορετικές μεθόδους για το πρόσωπο και 2 για το σώμα. Και για το σώμα μπορείτε να δείτε ότι όταν το πατάτε, κάνει έναν άλλον ήχο. Εδώ δεν κάνει beep ή οτιδήποτε, το χρησιμοποιείτε όσο θέλετε. Και απλώς είναι λίγο διαφορετικός ο τρόπος που γυρνάει και πάλετε. Και στο σώμα, επειδή είναι η ταχύτητα ακόμη μεγαλύτερη, μπορείτε λίγο να δείτε και τις κινήσεις πιο καθαρά, πιστεύω. Μου αρέσει εξαιρετικά πολύ. Τη βούρτσα για το σώμα τη χρησιμοποιώ σε κάθε μου ντουζ.
Να σας δείξω λίγο σύντομα και με τι ήρθε μέσα στο πακέτο, γιατί φαντάζομαι ότι αυτά θα κυκλοφορήσουν από την εταιρεία και στην Ελλάδα. Και είναι το Clarisoning Refreshing Gel Cleanser, Foaming Gel Purifies and Refreshes, και είναι σε αυτό εδώ το Travel Size. Είναι ένα μέτριο cleanser, δηλαδή αν δεν έχει ιδιαίτερες ανάγκες η επιδερμίδα σας, είναι μια χαρά, δουλεύει μια χαρά με το Clarisoning, καθαρίζει. Για μένα που η επιδερμίδα μου αισθάνομαι ότι έχει περισσότερες ανάγκες, μου άρεσε γιατί είναι travel size, το ρίχνω στην τσάντα, το έχω μαζί μου σε ταξίδια, όταν τελειώσει δεν πρόκειται να τα ξαναγοράσω. Μου άρεσε όμως πολύ περισσότερο αυτό που είναι το Refining Skin Polish, Invigorating Body Scrub Softens and Smooths for All Skin Types, και είναι ένα πολύ ελαφρύ scrub, όπως μπορείτε να δείτε και εδώ, θα σας το δείξω λίγο και στο χέρι μου. Η κόκκι του είναι πολύ πολύ ελαφρύ και γενικά όσο το χρησιμοποιείς λιώνουν και στο είναι επιδερμίδα, δεν είναι ότι είναι κάτι που είναι σκληρό και σας δέρνει, και δουλεύει πάρα πάρα πολύ καλά με τη βούρτσα, γιατί νομίζω ότι ένα πολύ σκληρό παχύρευτο scrub δεν δουλεύει τόσο καλά με τη βούρτσα, και είναι τέλεια η βούρτσα, ειδικά για όσους έχετε οποιοδήποτε είδους ακμή στο σώμα, ειδικά το καλοκαίρι ή στην πλάτη ή οπουδήποτε, ή για όσους έχετε, θέλετε να κάνετε μια καλύτερη απολέπιση, βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Και μια γρήγορη σύγκριση με το Skin Sonic. Το Skin Sonic, όπως σας είπα, θα σας βάλω και το post από κάτω, έρχεται έτσι, είναι αυτό εδώ, έρχεται σε μια βάση για να το στηρίζετε. Μου αρέσει αυτό το πράγμα. Τη βάση του Clarisonic δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε χωρίς την πρίζα, δυστυχώς. Λειτουργεί με μπαταρίες και έχει απλά ένα κουμπί on-off. Επομένως ούτε ταχύτητες ούτε τίποτα. Έχει την ίδια τεχνολογία με την έννοια ότι πάλεται. Τώρα που πιάνω τη βούρτσα δεν μου φαίνεται σκληρή, αλλά τη νιώθω ότι είναι πιο σκληρή και πιο πλαστική από τη βούρτσα του Clarisonic. Για να τα δείτε συγκριτικά σε μέγεθος είναι αυτά εδώ, δεν έχουν και ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά, και για να τα δείτε και σε λειτουργία. Το μέγεθος της βούρτσας είναι σχεδόν ίδιο και οι κινήσεις που κάνουν είναι σχεδόν ίδιο. Αν και αυτό το νιώθω ότι κινείται πολύ πολύ περισσότερο και πολύ πιο γρήγορα. Θα βάλω τα links από τις σελίδες και των δύο προϊόντων και των δύο εταιριών, αν θέλετε να τσεκάρετε ακόμη περισσότερο τις τεχνικές προδιαγραφές. Τι δεν μου αρέσει με το Skin Sonic? Δεν μου αρέσει το ότι παίρνει μπαταρίες. Θα προτιμούσα να φόρτιζε. Δεν μου αρέσει το ότι δεν έχει καπάκι. Δεν μπορώ να το πάρω μαζί μου σε ταξίδια, δεν το εμπιστεύομαι. Και αυτό γενικά μου δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και όσο καθαρό και να είναι ένα μέρος, δεν μου αρέσει το γεγονός ότι έχω αυτό εδώ το necessaire, στο οποίο προσπαθώ να αποθηκεύω κάποια πράγματα, αλλά και πάλι δεν το λατρεύω. Έχω, αυτή είναι η normal, το normal brush head, και υπάρχει και το sensitive, το οποίο δεν θυμάμαι πως είναι. Όχι, αυτό είναι το sensitive, και το normal έχει μαύρο από μέσα. Επομένως έχω ανταλλακτικά καινούργια, γιατί τα είχα πάρει μαζί. Και έρχεται με ένα normal, με ένα sensitive. Έρχεται με δύο τέτοια, τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, και αυτό είναι που το κάνει λίγο διαφορετικό, για να κάνετε peeling στο πρόσωπό σας αν θέλετε, δηλαδή να βάλετε το peeling και να χρησιμοποιήσετε αυτό. Δεν θα με βόλευε ποτέ αυτό το πράγμα για peeling, αλλά μπορείτε, λέει, να το χρησιμοποιήσετε για καλύτερη απορρόφηση της ενυδατικής σας. Δηλαδή βάζετε την ενυδατική σας και το βάζετε μετά στο πρόσωπο και από τους παλμούς απορροφάτε καλύτερα. Αυτό πιστεύω ότι θα τέριαζε, αλλά με βάση την τιμή που έχουν αυτά τα σπουγγαράκια και ότι πρέπει να τα αλλάζετε συνέχεια, δεν νομίζω ότι θα το χρησιμοποιούσα για την ενυδατική μου, και στην τελική δεν το χρησιμοποιώ και ιδιαίτερα. Αυτό που το κάνει αρκετά ενδιαφέρον είναι ότι έχει αυτό εδώ το πλαστικό, που είναι πάρα πολύ καλό toning για τους μύες του προσώπου. Επομένως μπορείτε να το κάνετε μασάζ στο πρόσωπο και στο δράχυλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά, ειδικά αν υποφέρετε με τον αφιένα σας, βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Και για να είμαι ειλικρινής, από τότε που πήρα το Clarisonic το χρησιμοποιώ περισσότερο με αυτόν τον τρόπο παρά ως καθαριστικό προσώπου. Θεωρώ ότι είναι καλό. Η διαφορά στην τιμή είναι τεράστια. Αυτό το πήρα γύρω στα $50 και το Clarisonic μία, δεν ξέρω σε τι τιμή θα έρθει στην Ελλάδα, πάντως εδώ πέρα είναι πολύ ακριβό, όπως επίσης και το Plus, το οποίο είναι ακόμη πιο ακριβό, αλλά
για μένα, γιατί το Skin Sonic το αγόρασα μόνη μου, ενώ το Clarisonic Plus μου το δώσανε. Εάν δεν είχα κανένα, πιθανότατα να σκεφτόμουν να αγοράσω κατευθείαν ένα Clarisonic 1. Εάν είχα, έχοντας μάλλον το Skin Sonic, δεν ξέρω αν θα αγόραζα το 1, γιατί δίνει πολλά bonus, αλλά η διαφορά στην τιμή, στο να έχω και τα δύο, δεν ξέρω αν θα με έπειθε. Το Plus, από την άλλη, θεωρώ ότι είναι καταπληκτικό, γιατί συνδυάζει και όλα τα καλά που έχει το Clarisonic, το καπάκι, ότι φορτίζει με ρεύμα, τις πολλές ταχύτητες, τα πάντα όλα, αλλά και έχει τη βούρτσα για το σώμα. Επομένως, για μένα είναι εκπληκτική επένδυση. Είναι το πιο ακριβό από όλα, αλλά έχετε ό,τι χρειάζεστε. Επομένως, θεωρώ ότι το Plus είναι καταπληκτική επένδυση. Αν θέλετε κάτι για το πρόσωπο μόνο, δεν ταξιδεύετε συχνά, δεν σας ενοχλεί το ότι δεν έχει καπάκι και ότι παίρνει μπαταρίες, θεωρώ ότι και το Skin Sonic είναι μια πολύ καλή επιλογή. Δείτε το budget σας, δείτε τις ανάγκες σας και σκεφτείτε το. Και ένα άλλο προϊόν που σκεφτόμουν πάρα πολύ να πάρω και το έχω αναφέρει σε κάποιο βίντεο, είναι το Foreo Luna. Το Foreo Luna επίσης δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, είναι μια μικρή, θα βάλω το link της εταιρείας από κάτω αν θέλετε να το κοιτάξετε, είναι ένα μικρό στρογγυλό από σιλικόνη που επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο και το θετικό που έχει το Foreo Luna είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάζεις κεφαλές. Από την άλλη, το ότι αλλάζεις κεφαλές στο Clarisonic σου δίνει διαφορετικές επιλογές. Θέλεις να κάνεις βαθύ καθαρισμό, έχεις κεφαλή γι' αυτό. Θέλεις, έχεις πιο ευαίσθητη επιδερμίδα, υπάρχει κεφαλή γι' αυτό. Επομένως, έχω την αίσθηση ότι το Clarisonic πάλι σου δίνει περισσότερες επιλογές από όλα. Το Foreo Luna είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει να το πάρω, όχι όμως το μικρό για τον καθαρισμό και με ενδιαφέρει ακόμη και ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να το κάνω, αλλά γιατί έχει μία πλευρά για καθαρισμό και μία πλευρά για αντιγύρανση που κάνει πολύ καλό τόνικ στην επιδερμίδα. Απλώς σκέφτηκα ότι έχω αρκετές καθαριστικές συσκευές προς το παρόν, άρα θα περιμένω να δω τι θα κυκλοφορήσουν οι εταιρείες τα επόμενα χρόνια, γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτά τα gadget θα είναι κομμάτι της ζωής μας, ότι συνεχώς εξαπλώνονται και δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει να τα χρησιμοποιεί ο κόσμος. Αντίθετα, νομίζω ότι θα γίνουν πιο διαδεδομένα. Το συστήνω ή όχι, το συστήνω. Εάν έχετε ευαίσθητη επιδερμίδα, μην το χρησιμοποιείτε δύο φορές την μέρα, πρωί, βράδυ. Βρείτε τον τρόπο που θα το ενσωματώσετε στη ρουτίνα σας. Προσπαθήστε να αντικαταστήσετε τα πιο σκληρά scrub προσώπου με κάποια τα οποία κάνουν ένα ελαφρύ χημικό peeling και χρησιμοποιήστε το Clarisonic αντίθετα. Γιατί αν τα χρησιμοποιήσετε όλα αυτά σε συνδυασμό, τότε πραγματικά μπορεί να είναι αρκετά σκληρό και δύσκολο για το πρόσωπό σας. Αν έχετε μία λιπαρή επιδερμίδα και ειδικά για το καλοκαίρι, ειδικά όταν ταξιδεύετε, έχετε τάσεις για ακμής, θεωρώ ότι είναι καταπληκτικό. Γιατί πραγματικά βοηθάει. Ξέρετε ότι είχα πολλά προβλήματα τους τελευταίους μήνες του 2013 και τους πρώτους του 2014 με την ακμή. Είμαι πολύ καλύτερα, δεν έχω πλέον ιδιαίτερα ενεργά ξεσπάσματα, έχω μόνο κάποιες σουλές. Μπορείτε και να τις δείτε φαντάζομαι, γιατί φοράω ένα πάρα πολύ μια πολύ ελαφριά βάση και στην κάμερα φαίνονται τα πάντα, δηλαδή φαίνονται πολύ περισσότερο από ό,τι φαίνονται στην πραγματικότητα, αλλά δεν ήθελα να παστωθώ. Και είναι κυρίως σημαδάκια που έχουν μείνει και σιγά σιγά φεύγουν με το skincare που χρησιμοποιώ, αλλά πραγματικά το Clarisonic με βοηθάει πάρα πολύ. Και γενικά θεωρώ ότι είναι καλό να ενσωματώσετε μια τέτοια συσκευή στην καθημερινή σας ρουτίνα, να τη δοκιμάσετε, γιατί είναι πολύ εύκολη. Είναι ένα λεπτό το πρωί, ένα λεπτό το βράδυ, το maximum. Και αν είναι κάτι που θεωρείτε ότι είναι πάρα πάρα πολύ σκληρό, δηλαδή ακόμη και η πιο έντονοι εχθροί του Clarisonic και των παρόμοιων συσκευών απλά θεωρούν ότι δεν πρέπει να το χρησιμοποιείτε τόσο συχνά. Λίγες φορές την εβδομάδα είναι και πάλι πάρα πολύ καλό για το πρόσωπό σας. Αυτή ήταν λοιπόν το review μου και η άποψή μου για το Clarisonic. Όλες αυτές τις συσκευές, να σας πω επίσης ότι βοηθούν στο να απορροφηθεί πολύ καλύτερα όλο το υπόλοιπο skincare που χρησιμοποιείτε. Χρειάζεται λιγότερη ποσότητα σε serum, σε κρέμες, τα πάντα, γιατί η επιδερμίδα σας είναι πολύ πιο ομοιόμορφη και μπορείτε να δείτε διαφορά. Εγώ αυτό το χρησιμοποίησα σε συνδυασμό με τους ορούς της Lancôme που το προτείνει η εταιρεία και ήταν μαζί σαν διαγωνισμός και γενικά νομίζω ότι
ταιριάζουν καταπληκτικά εάν έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε κάτι τέτοιο. Και μάλιστα ένα από τα πράγματα που με έκανε και αρκετά χαρούμενη είναι το γεγονός ότι με συμπεριέλαβε και η εταιρεία στο ένθετο που είχαν στο μηνιαίο περιοδικό του Marienaud όσο αφορά το Clarisoni και την Lancôme. Και μπορείτε να το δείτε και εδώ πέρα. Να με. Και πέρα από αυτά όμως, νιώθω ανάγκη να σας πω ότι αυτό δεν είναι ένα sponsored video, είναι ένα βίντεο που κάνω γιατί μου το ζητήσετε εσείς. Το Clarisoni που μου έχει σταλεί για να το δοκιμάσω, αλλά δεν μου έχει ζητηθεί να κάνω κανένα άλλο βίντεο, review από αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα προϊόν που το χρησιμοποιώ, σας το έχω δείξει στα αγαπημένα μου, ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά, πριν τελειώσω το βίντεο, γιατί ξέρω ότι θα με ρωτήσετε και πιθανότατα θα το ξεχάσω, να σας δείξω τι έχω στα νύχια μου. Είναι αυτά εδώ και είναι Press On Manicure Nails και είναι από μια καινούργια εταιρεία που δοκίμασα, την Fingersprints. Λατρεύω τη συσκευασία, είναι τετράγωνη, είναι πολύ πρακτική. Πραγματικά δεν έχω δοκιμάσει πιο εύκολα Press On Nails από αυτά. Μπήκαν κατευθείαν, κλακ κλακ κλακ, κολλήσανε και 1,5 λεπτό για να τα βάλω όλα και είναι τόσο ωραίο και ταιριάζει πάρα πολύ και με το mint eye makeup που έχω κάνει, γιατί ήθελα να δοκιμάσω ένα καινούριο mint μολύβι ματιών. Και πείτε μου την άποψή σας για αυτά, αλλά περισσότερο πείτε μου την άποψή σας για το Clarisoni. Το έχετε δοκιμάσει, έχετε δοκιμάσει κάτι αντίστοιχο, σκέφτεστε να το πάρετε, ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Αφήστε μου τα σχόλιά σας, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Και πιστεύω ότι το timing που θα ανέβει είναι αρκετά καλό, γιατί είναι περίπου λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του Clarisoni στην Ελλάδα. Θα χαρώ πολύ να ακούσω τις εντυπώσεις σας αν το χρησιμοποιήσετε. Και αυτά από μένα, θα τα πούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Κάθε Πέμπτη ανεβάζω beauty βίντεο και ενδιάμεσα μπορεί να έχετε και κάποια έκπληξη από κάτι non-beauty, όπως μου ζητήσατε κι εσείς. Και φιλιά πολλά!